Κύριε Λίκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία εδώ στα γραφεία σας, για τους σκοπούς αυτής της μίνι συνέντευξης. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, να περάσω απευθείας στην πρώτη ερώτηση της συνέντευξης. Δεν θα μπορούσε να ήταν άλλο θέμα από τις βουλευτικές εκλογές. Πρωτάρα η Συμμαχία Πολιτών, πρώτη της μάχη σε ό,τι αφορά τις βουλευτικές εκλογές. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι πολιτικές, οι προεκλογικές διεργασίες του κινήματος? Είναι γεγονός ότι η Συμμαχία Πολιτών είναι ένα νέο κοινωνικό κίνημα και είναι δημιούργημα των πολιτών. Είναι η πρώτη μάχη που δίνουμε σε βουλευτικές εκλογές. Ένα, θα λέγα, πολύ αξιόλογο ψηφοδέλτιο, διευρυμένο και από προσωπικότητες που δεν είναι μέλη της Συμμαχίας Πολιτών, οι οποίοι όλοι υποψήφοι διακρίνονται και για το ήθος τους και για τις επιδόσεις τους στον τομέα που δραστηριοποιούνται, είτε αυτός είναι επαγγελματικός, είτε ακαδημαϊκός, είτε κοινωνικός. Έχουμε ολοκληρώσει ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος, θα έλεγα, που αφορά τα οργανωτικά συστήματα. Έχουμε καλύψει με εξορμή όλη την Κύπρο. Έχουμε εκδώσει ήδη τις προγραμματικές μας θέσεις και αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι μπαίνουμε στην τελική φάση των εκλογών. Εκείνο που μας απομένει είναι να καταφέρουμε να φτάσουμε να είναι δυνατόν και στο τελευταίο σπίτι, και αυτός είναι ο στόχος μας, για να συνεχίσουμε το διάλογο με τους πολίτες, διότι όλη η εκστρατεία μας, όπως τα έχετε προσέξει, δεν στηρίζεται στη διαφήμιση, δεν έχουμε εξοδέψει λεφτά για διαφήμιση. Η επικοινωνία που με τους πολίτες προσπαθούμε να γίνει διαζώσεις, δηλαδή να γίνει μέσα από ένα ζωντανό διάλογο μαζί τους. Αν θα σας ρωτούσα τι ποσοστό θα σας ικανοποιούσε και ποιον ποσοστό θα σας απογοήτευε, ποσοστών που θα εξασφάλιζε η συμμαχία στις βουλευτικές. Θα έλεγα ότι στόχος μας είναι να έχουμε μια ισχυρή κοινοβουλευτική ομάδα στη Βουλή. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί και με χαμηλό ποσοστό. Όμως δεν θα μας ικανοποιούσε ποσοστό το οποίο θα μας δώσει μόνο 4-5 βουλευτές. Πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε διψήφιο αριθμό ως ποσοστό στις εκλογές. Θεωρώ ότι είναι ένας εφικτός στόχος. Και αυτό είναι το συμπέρασμα μου μέσα από την επικοινωνία που έχω με τους πολίτες. Πρέπει να σας πω ότι ταξιδεύω από την μια άκρη της Κύπρου στην άλλη. Επισκέπτομαι τους πολίτες, τους χώρους εργασίας, τις λαϊκές αγορές και έχω τη δυνατότητα ενός ζωντανού διαλόγου. Τα μηνύματα που παίρνω είναι ιδιαίτερα θετικά και ενθαρρυντικά. Πιστεύω ότι η αποχή θα είναι κατά πολύ μειωμένη από αυτή που είδαμε στις ευρωεκλογές. Και εμάς στόχος μας είναι να τη μειώσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Θέλουμε οι πολίτες να συμμετέχουν στις εκλογές και είμαι σίγουρος ότι όσο μειώνεται η αποχή, τόσο θα αυξάνονται και τα ποσοστά της Συμμαχίας Πολιτών. Θα σας ενδιαφέρε η Προεδρία της Βουλής? Πιστέψτε με, δεν έχω σκεφτεί ούτε και έχω ασχοληθεί με το θέμα. Είμαι επικεντρωμένος στο θέμα των βουλευτικών εκλογών, με στόχο να εξασφαλίσουμε το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό μέσα σε δύσκολες, θα έλεγα, συνθήκες για τη Συμμαχία Πολιτών. Γιατί εμείς δεν διαθέτουμε τους οργανωμένους στρατούς, τους έμπιστους στρατούς των άλλων κομμάτων του παλαιοκομματικού κατεστημένου. Οπότε στηριζόμαστε κατά κύριο λόγο στον εθελοντισμό και γι' αυτό η όλη η επικέντρωση της προσπάθειας μου είναι το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών. Όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε την επόμενη μέρα από τις 23 του Μάη και μετά. Περνώ σε ένα άλλο θέμα, κύριε Λίκα. Το ρήμα «Δεσμεύομαι». Προχωρήσατε πρόσφατα και σε μια συμβολική κίνηση μαζί με υποψήφιους βουλευτές σας. Έχει λίγο συνδυαστεί το ρήμα «Δεσμεύομαι» με τον πρόεδρο Αναστασιάδη λόγω και της γνωστής του δέσμευσης σε ό,τι αφορά το κούρεμα. Λάθος που παραδέχτηκε άλλωστε. Μιλώντας έτσι με κόσμο, διαβάζοντας και τα σχόλια του κόσμου στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, βλέπω ότι λίγο ή πολύ ο κόσμος το έχει συνδυασμένο με όλους τους πολιτικούς. Δηλαδή περιμένει την αθέτηση πολιτικών δεσμεύσεων από όλους τους πολιτικούς. Κατά πόσο συμφωνείτε με αυτή την άποψη και πώς μπορεί να διορθωθεί αυτό το πράγμα, πώς μπορούμε να δώσουμε ξανά την εμπιστοσύνη του κόσμου ότι οι προεκλογικές δεσμεύσεις θα τηρούνται? Υπάρχουν τρόποι. Να πω ότι η πράξη που κάναμε, η κίνηση που κάναμε δεν είναι συμβολική. Δηλαδή αν δεν υλοποιήσουμε εντός ενός έτους από την ημέρα της σύστασης της Νέας Βουλής εκείνες τους 10 στόχους που έχουμε θέσει, 10 δεσμεύσεις στην επιστολή μας προς τον Πρόεδρο της Βουλής, τότε αυτόματα οι εκλεγμένοι βουλευτές πλέον της Συμμαχίας Πολιτών, όλη η κοινοβουλευτική της ομάδα,
θα βρεθεί σε πάυση. Είναι αυτό που υποβάλαμε στο πρώτο της Βουλής, είναι επιστολή παραίτησης και είναι αμετάκλητη. Δηλαδή, είναι ένας τρόπος για να δείξουμε στους πολίτες έμπρακτα, όχι με λόγια, ότι εμείς αυτά που λέμε προεκλογικά θα τα υλοποιήσουμε μετεκλογικά. Διότι δικαιολογημένα οι πολίτες λένε άλλα υπόσχονται προεκλογικά και άλλα κάνουν μετεκλογικά τα κόμματα. Με αυτόν τον τρόπο, εμείς θέλουμε να δείξουμε ότι θα είμαστε συνεπείς. Διότι αν δεν είμαστε συνεπείς, απλά θα βρεθούμε εκτός Βουλής ένα χρόνο μετά τις βουλευτικές. Ένας άλλος τρόπος που είναι μέσα στις δεσμεύσεις που καταθέσαμε στον πρόεδρο της Βουλής είναι η εφαρμογή του ανακλητού. Εμείς, μία από τις πρώτες προτάσεις του νόμου που θα καταθέσουμε θα είναι η εφαρμογή της αρχής του ανακλητού, δηλαδή να δώσουμε το δικαίωμα και την εξουσία στους πολίτες, εάν ένας εκλεγμένος αντιπρόσωπος τους, είτε αυτός είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, είτε είναι βουλευτής, είτε είναι ο δήμαρχος τους, δεν έχει υλοποιήσει το κοινωνικό συμβόλαιο που υπέγραψε μαζί τους, δηλαδή δεν υλοποίησε το προεκλογικό του πρόγραμμα με βάση το οποίο εξασφάλισε τις ψήφους του λαού, να μπορούν τότε οι πολίτες με τη συλλογή υπογραφών να οδηγήσουν σε δημοψήφισμα του σώματος που τον εξέλεξε. Αν είναι ο πρόεδρος, θα είναι δημοψήφισμα σε όλη την Κύπρο. Αν είναι ο βουλευτής μιας επαρχίας, θα είναι δημοψήφισμα στην επαρχία. Αν είναι ο δήμαρχος, θα είναι δημοψήφισμα στον Δήμο του. Και εάν το 50% σημεία ψήφος αυτού του σώματος απαιτεί την ανάκληση του εκλεγμένου αυτού αντιπροσώπου, τότε εντός 45 ημερών θα πρέπει να έχουμε εκλογές. Με αυτόν τον τρόπο, οι πολιτικοί θα είναι συνεχώς υπόλογοι έναντι των πολιτών, καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους και όχι μόνο μια φορά κάθε 5 χρόνια. Και οι πολίτες θα έχουν έναν ουσιαστικό ρόλο πλέον στο πολιτικό μας σύστημα, να μπορούν να στέλνουν σπίτι του έναν αξιωματούχο πολύ πιο νωρίς, πολύ πριν λήξει η θητεία του. Και πώς μπορεί ο πολίτης πλέον, ο ψηφοφόρος πλέον, να εμπιστευτεί κάποιον υποψήφιον ότι δεν θα χρηματιστεί? Γιατί υπάρχει έναν ντόμινο σκανδάλων, υπάρχει μια μπόχα διαφθοράς πλέον και ο κόσμος αναπόφευκτα έχασε την εμπιστοσύνη του. Δηλαδή δεν εμπιστεύεται ότι κάποιος πολιτικός θα πάει και δεν θα λαδωθεί ή δεν θα βάλει το χέρι στο μέλι. Ναι. Καταρχήν να πω ότι κάποιοι από εμάς έχουν διατελέσει και βουλευτές και υπουργοί και δεν έχει ποτέ βρεθεί οτιδήποτε σε βάρος τους. Δεν είναι όλοι δηλαδή εμπλεκόμενοι στη διαπλοκή για να είμαστε και δίκαιοι, και δεν αναφέρομαι μόνο σε μένα, αναφέρομαι και σε άλλα πολιτικά πρόσωπα. Πέραν τούτου, πρέπει να πω ότι είναι δυστυχώς χαρακτηριστικό, όπως φαίνεται πλέον από τις υποθέσεις που έχουν διερευνηθεί, του παλαιοκομματικού κατεστημένου. Αυτή τη στιγμή, όλα τα σκάνδαλα που έχουν διερευνηθεί, βρίσκουμε σε κάθε σκάνδαλο ένα δήμαρχο, ένα δημοτικό σύμβουλο, ένα στέλεχος ενός από τα παλιά κόμματα. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι μια πολιτική κουλτούρα που είχε χτιστεί, που ήθελε αυτά τα κόμματα να συνεργάζονται μεταξύ τους παρά τις όποιες ιδεολογικές τους διαφορές, κυρίως στους διορισμούς, στο ρουσφέτη, στην αξιοκρατία, στον έλεγχο των δημοκρατικών οργανισμών, των σωμάτων όπως είναι η ΕΔΗ, η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, η Επιτροπή Αναθεωρήσης των Προσφορών. Και αυτό το σύστημα, όπως το είχαν στήσει κάτω από τον κομματικό τους έλεγχο με τα διοικητικά συμβούλια και τους κομματικούς διορισμούς, οδηγούσε και στην κατανομή της μίζας, στη διαπλοκή, μέσα από ένα σύστημα αλληλοκάλυψης. Γι' αυτό και βρίσκομαι σήμερα εκπροσώπηση αυτού του παλαιοκομματικού συστήματος μέσα στη διαπλοκή και διαφθορά. Πρέπει να υπάρξουν, πέραν από την κάθαρση και την τιμωρία όσων εμπλέκονται, που είναι και λαϊκή απέτηση. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε πιο αυστηρούς κανόνες και διαδικασίες διαφάνειας. Να εφαρμόσουμε πιο αυστηρούς μηχανισμούς ελέγχου. Θα πρέπει το πόθεν έσχες, και αυτό το έχουμε καταθέσει τρεις φορές μέχρι σήμερα, θα το επαναφέρουμε στη Νέα Βουλή. Θα πρέπει το πόθεν έσχες για τους αξιωματούχους του κράτους, όχι απλά να οδηγεί σε κατάθεση των περιουσιακών στοιχείων μέσα στα τακτάχρονικά διαστήματα, αλλά θα πρέπει να συσταθεί και ένα σώμα εγκεκριμένων λογιστών, μια ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία θα έχει εξουσία να ελέγχει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, θα έχει εξουσία να καλεί τον αξιωματούχο να δεν είναι ικανοποιημένη από τα ευρήματα της να ζητά περαιτέρω πληροφόρηση και αν δεν είναι ικανοποιημένη για το πώς έκανε την περιουσία του από τα στοιχεία που θα δώσει ένας πολιτικός, τότε θα πρέπει να παραπέμπει το φάκελο του στην Γενική Εισαγγελία και στη δικαιοσύνη, αλλά και να δημοσιοποιείται για να γνωρίζει ο κόσμος. Κύριε Λιλίκα, και κατά τη διάρκεια αυτής της συνέντευξης και σε άλλες δημοσίες σας παρεμβάσεις, σας έχω ακούσει να κάνετε λόγο για το παλαιοκομματικό κατεστημένο. Από την άλλη, δέχεστε πειρά ότι ο κύριος Λιλίκας βρίσκεται αρκετά χρόνια στην πολιτική, άρα πιθανόν να υπήρξε μέρος αυτού του παλαιοκομματισμού. Και θέλω να επικεντρωθώ κυρίως
στο ΑΚΕΛ, τι σας χωρίζει ή τι σας ενώνει πλέον. Υπήρξατε βουλευτής του ΑΚΕΛ, υπηρετήσατε και το κράτος από τομείς σε κυβερνήσεις που υποστήριξαν το ΑΚΕΛ για να βγουν στην εξουσία. Τι είναι αυτό που ενώνει και τι είναι αυτό που χωρίζει τον Γιώργο Λιλίκχαν από το ΑΚΕΛ ή τη Συμμαχία Πολιτών από το ΑΚΕΛ εν έτη 2016. Να πω καταρχήν ότι όταν μιλώ για παλαιοκομματικό κατεστημένο, το ανέδειξα και πριν λίγο, αναφέρομαι σε μια πολιτική κουλτούρα που έχουν δημιουργήσει αυτά τα κόμματα και την οποία υπηρετούν ή τους υπηρετεί. Εγώ απέδειξα έμπραχτα ότι δεν συμμερίζομαι αυτή την πολιτική κουλτούρα. Όταν είχα διαφωνήσει με την ηγεσία του ΑΚΕΛ για την υποψηφιότητα Δημήτρη Χριστόφια, εάν ασπαζόμουν αυτή την παλαιοκομματική κουλτούρα, θα έκανα αυτό που μου συμβούλευσαν αρκετοί φίλοι τότε, δηλαδή να αποκρύψω τη διαφωνία μου με την υποψηφιότητα Χριστόφια και ενδεχόμενα σήμερα θα ήμουν και πρόεδρος της Δημοκρατίας ή σίγουρα θα ήμουν υποψήφιος στη θέση του κ. Μαλά, εκ μέρους του ΑΚΕΛ. Αντί τούτου, δημοσιοποίησα τη διαφωνία μου, δημοσιοποίησα τη στήριξή μου προς τον Τάσο Παπαδόπουλο και υπέβαλα και την παραίτησή μου από Υπουργός Εξωτερικών για να στείλω ακριβώς το μήνυμα ότι δεν είναι για το αξίωμα, δεν είναι για να κρατήσω το θόκο του Υπουργού Εξωτερικών που στηρίζει τον Τάσο Παπαδόπουλο. Και αυτό δεν νομίζω να το έχουν κάνει πολύ μέχρι σήμερα. Ταυτόχρονα, ως Συμμαχία Πολιτών, όταν ήταν οι διορισμοί πριν από 2,5 χρόνια των δημοκρατικών οργανισμών, είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη που δεν δώσαμε, αρνηθήκαμε να δώσουμε ονόματα κομματικών στελεχών ή μελών της Συμμαχίας Πολιτών στον πρόεδρο Αναστασιάδη για να διορίσει στα διοικητικά συμβούλια των δημοκρατικών οργανισμών. Εμείς καλέσαμε τότε τον πρόεδρο να διορίσει τους πλέον κατάλληλους εμπειρογνώμονες και τεχνοκράτες, ανεξάρτητα κομματικής ταυτότητας. Και παραμείναμε συνεπείς με τη διακήρυξή μας ότι δεν είναι δουλειά των κομμάτων να διοικούν τους δημοκρατικούς οργανισμούς. Κατά συνέπεια, έμπραχτα δείξαμε μέχρι σήμερα ότι είμαστε έξω από αυτήν την κουλτούρα του παλαιοκομματικού συστήματος. Όσον αφορά τώρα τις συγκλήσεις ή αποκλήσεις που έχουμε με το ΑΚΕΛ, είναι γεγονός ότι στο Κυπριακό έχουμε μεγάλες διαφορές και αναφορικά με τη Διζωνική Δικαιωτική Ομοσπονδία, αλλά και ταυτόχρονα και αναφορικά με τη στρατηγική που θα πρέπει να εφαρμόσουμε εάν θέλουμε να ανοίξει ο δρόμος για μια δίκαιη λύση του Κυπριακού. Στα κοινωνικο-οικονομικά ζητήματα έχουμε, θα έλεγα, κάποιες συγκλήσεις. Δηλαδή, σε ζητήματα που αφορούν την προστασία του Κύπριου πολίτη κλπ. Έχουμε συγκλήσεις, παρότι στη ψήφιση των νομοσχεδίων στη Βουλή, για παράδειγμα για την εκποίηση της πρώτης κατοικίας, το ΑΚΕΛ ψήφισε τελικά το νομοσχέδιο, εμείς το καταψηφίσαμε. Και εκεί οι συγκλήσεις μας υπάρχουν, αλλά έχουμε και διαφωνές και διαφορίες. Έχουμε διαφορές όσον αφορά σήμερα το μέλλον των κρατικών οργανισμών. Ενώ συμφωνούμε ότι από κοινού ότι δεν πρέπει να γίνει η ιδιωτικοποίηση με τον τρόπο που το θέλει η κυβέρνηση και σε αυτές τις συνθήκες και ότι αυτό δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του τόπου, εν τούτης διαφωνούμε στο τι πρέπει να γίνει με τους κρατικούς οργανισμούς. Εμείς θέλουμε να υπάρξει μεταρρύθμιση στους κρατικούς οργανισμούς. Θέλουμε την εισαγωγή ενός στρατηγικού επενδυτή που να πάρει και τη διοίκηση, το management των κρατικών οργανισμών. Κάτι με το οποίο το ΑΚΕΛ διαφωνεί. Δηλαδή, έχουμε, θα έλεγα, κάποιες συγκλήσεις σε κοινωνικά ζητήματα, στην προσέγγιση προστασίας, αν θέλετε, των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, περίπου τις ίδιες ευαισθησίες, όμως έχουμε και εκεί διαφορές ως προς το πώς το πετυχαίνουμε. Θα αποκλείατε μια πιθανή συνεργασία με το ΑΚΕΛ στο μέλλον? Δεν αποκλείουμε συνεργασία με κανένα. Αλλά για μας, όπως το είπαμε και όταν κάναμε την πρότασή μας για τη δημιουργία συνασπισμού δυνάμεων με τον Δίκο και την ΕΔΕΚ, και τη διαμόρφωση κοινού ψηφοδελτίου, είχαμε πει από τότε ότι θα πρέπει αυτή η συνεργασία, αν γίνει, να γίνει βάσει ενός κοινού προγράμματος για να μπορεί να πείσει και την κυπριακή κοινωνία ότι αυτή η συνεργασία δεν γίνεται για να έχει επιτυχία σε κάποια εκλογική αναμέτρηση, αλλά γίνεται για να πετύχουμε κάποιους συγκεκριμένους σκοπούς που θα ωφελέσουν τον τόπο μας. Μόνο έτσι θα αγκαλιαστεί από την κοινωνία, από τους πολίτες. Η οποιαδήποτε συνεργασία, αν αποσκοπεί απλά σε μια εκλογική επιτυχία, θεωρώ ότι δεν θα αγκαλιαστεί από τους πολίτες. Ποιον κόμμα θεωρείτε ότι είναι πιο κοντά στις θέσεις της Συμμαχίας Πολιτών, άρα και σε μια πιθανή συνεργασία? Εντάξτε, ήδη όπως σας είπα, είχαμε κάνει μια πρόταση για συνεργασία με την ΕΔΕΚ και το Δημοκρατικό Κόμμα. Θεωρώ ότι με αυτά τα δύο κόμματα έχουμε συγκλίνουσες θέσεις των Κυπριακών. Μπορεί να μην είναι ταυτόσιμες, αλλά είναι συγκλίνουσες σε μεγάλο βαθμό. Έχουμε όμως αποκλείσεις στα θέματα της οικονομίας. Για παράδειγμα, με το Δημοκρατικό Κόμμα διαφωνήσαμε με την όλη στήριξη που προσέφερε σε όλα τα μνημονιακά νομοσχέδια των Δημοκρατικών Κόμμα. Είπαμε πριν για κάποιες συγκλήσεις για τα κοινωνικά ζητήματα με το ΑΚΕΛ. Θεωρώ ότι όλα αυτά θα πρέπει να τεθούν στο τραπέζι
και θα πρέπει, αν υπάρχει καλή πολιτική βούληση, να αναζητήσουμε τις κοινές συνισταμένες που θα μπορούσαν να επιτρέψουν συνεργασίες. Μια συνεργασία δεν γίνεται στη βάση της υποχώρησης του ενός εναντί του άλλου, ούτε της επιβολής του ενός εναντί του άλλου. Θα πρέπει να γίνει στα πλαίσια ενός προγράμματος που θα στοχεύει σε ένα συγκεκριμένο στόχο και αυτός ο στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος από την δίκαιη λύση του Κυπριακού. Και για μας δίκαιη λύση είναι μια λύση που ανατρέπει τα δεδομένα της εισβολής και της κατοχής και όχι τα μεμοποιεί. Θα πρέπει να καθοριστούν στόχοι όπως είναι η ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η στήριξη των ευάλωτων ομάδων, η εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Μιλώ για σημαντικά τώρα προβλήματα που απασχολούν τον τόπο μας. Όλα αυτά περνούν μέσα και από τη μεταρρύθμιση του κράτους. Το κράτος μας είχε δημιουργηθεί τον 20ο αιώνα, είμαστε σχεδόν στα μέσα του 21ου αιώνα. Χρειάζεται μια ριζοσπαστική μεταρρύθμιση του κράτους. Χρειάζεται μεταρρύθμιση στο πολιτικό μας σύστημα. Εμείς πιστεύουμε ότι μια συνεργασία θα πρέπει να οδηγήσει σε περισσότερο εκδημοκρατισμό του συστήματος, με περισσότερα δικαιώματα στους πολίτες, με πιο ουσιαστικό ρόλο στους πολίτες, αυτό που αποκαλούμε συμμετοχική δημοκρατία, και όχι σε ένα σύστημα που θα ενισχύει ή θα αποκλεί από τη Βουλή, για παράδειγμα, με το εκλογικό μέτρο κάποιες μικρές πολιτικές δυνάμεις. Η πολυφωνία είναι από τα καλά της δημοκρατίας και δεν αποτελεί κίνδυνο για τη δημοκρατία. Μια συνεργασία λοιπόν θα μπορούσε να στηριχτεί σε ένα τέτοιο πλαίσιο, το οποίο εάν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών, θεωρώ ότι θα έχει και επιτυχία. Τελευταία μας ερώτηση. Κάνατε λόγο μόλις για δίκαιη λύση του Κυπριακού. Σας έχω ακούσει επανειλημμένως σε δημόσιες παρεμβάσεις να κάνετε λόγο ότι πάμε, οδηγούμαστε είτε σε μία λύση τουρκικών συμφερόντων, είτε σε έναν οριστικό αδίέξοδο. Τι προτείνετε εσείς για να αποφευθούν αυτοί οι κίνδυνοι ως άμεσες λύσεις, για να επιστρέψουμε προς τον ορθό δρόμο που θεωρείτε εσείς? Δυστυχώς χρειάζεται ριζική αλλαγή της πολιτικής μας. Το μεγάλο λάθος που έχει γίνει είναι ότι έχουμε εγκλωβιστεί σε μια φιλοσοφία, τη φιλοσοφία των μονομερών υποχωρήσεων, ελπίζοντας ότι ικανοποιώντας κάποιες τουρκικές επιδιώξεις και απαιτήσεις, κάποια στιγμή η Τουρκία θα δείξει πνεύμα συνένεσης και πνεύμα συμβιβασμού. Μετά από 42 χρόνια εμπειρίας, θεωρώ ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η πολιτική, η οποία δεν έχει φέρει το κοντινό αποτέλεσμα. Εμείς στηριζόμαστε σε μια απλή λογική, μια κοινή λογική, που λέει ότι αφού όλοι διαπιστώνουμε ότι η μίληση οφείλεται στην Τουρκία διαλαξία, αφού διαπιστώνουμε ότι η πολιτική που ακολουθούμε για 42 χρόνια δεν έφερε το αποδεκτό αποτέλεσμα και δεν αποδείχτηκε μη ικανή να κάψει την Τουρκία διαλαξία, αφού συμφωνούμε ότι για να ανοίξει ο δρόμος για τη λύση πρέπει να καθίσει η Τουρκία διαλαξία, η κοινή μας λογική λέει ότι πρέπει να αναζητήσουμε μια άλλη στρατηγική, η οποία ενδεχόμενα να μπορέσει να κάμψει την Τουρκία διαλαξία, καθιστώντας την κατοχή ασύμφορη πλέον για την Τουρκία, για να μπει στο δίλημα κατά πόσο τη συμφέρει να χάνει αλλού, σε άλλους στρατηγικούς στόχους που έχει, όπως είναι η ευρωπαϊκή της στόχη για παράδειγμα, ή και να συνεχίσει την αδιαλαξία στην Κύπρο, ή να συμβιβαστεί στο Κυπριακό, να δείξει πνεύμα συνένεσης για να μην χάσει τους ευρωπαϊκούς της προσανατολισμούς και στόχους. Αυτή είναι η ουσία της δικής μας της πολιτικής. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι υποχωρώντας εμείς, έχουμε ξεπεράσει τις κόκκινες γραμμές. Έχουμε ξεπεράσει τις γραμμές ασφάλειας για την επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού, αλλά ακόμα και της βιωσιμότητας, αν θέλετε, του κράτους μετά από τη λύση του Κυπριακού. Επιτρέψα με λάθη δικά μας να βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων η συνέχιση ή η κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και η δημιουργία νέου κράτους. Νομίζω πρέπει να είμαστε ο μοναδικός λαός στον κόσμο που δέχτηκε ή δέχεται να συζητείται η κατάλυση του κράτους του. Όλα αυτά θα πρέπει να τα αφήσουμε πίσω μας, αν θέλουμε να οδηγηθούμε στη λύση του Κυπριακού σε σύντομο χρόνο. Όσοι επιμένουν σε συνέχιση της σημερινής πολιτικής, η οποία επιτρέπει στην Τουρκία να κερδίζει χρόνο και να διονύζει την κατοχή και την διχοτόμηση, ουσιαστικά επιτρέπει στην Τουρκία να πετυχαίνει και τους ευρωπαϊκούς στόχους που έχει θέσει και να ελέγχει και την Κύπρο, δυστυχώς. Αυτό αποτελεί κίνητρο για την Τουρκία για να συνεχίσει την αδιαλαξία της. Τα κράτη, έχουν πει πολλές φορές, δεν έχουν τύψεις συνειδήσεως, δεν έχουν ηθικούς κανόνες. Τα κράτη έχουν μόνο συμφέροντα. Αλλάζουν πολιτική μόνο όταν τα συμφέροντα τους αυτά θίγονται ή όταν μια πολιτική που ακολουθούν σε έναν τομέα τους δημιουργεί σοβαρά προβλήματα αλλού. Και είναι αυτό που πρέπει να αξιοποιήσουμε εμείς μέσα από τη θέση μας ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ
ακολουθούμε τη σημερινή πολιτική, η Τουρκία θα καθίσταται πιο επιθετική και πιο αδιαλλάκτη. Το έχουμε δει και τώρα. Γι' αυτό σε αυτές τις δεδομένες συνθήκες, όπου η Τουρκία δεν έχει κίνητρο να συμβιβαστεί στον Κυπριακό, για να υπάρξει λύση του Κυπριακού, για να αποδεχτεί λύση του Κυπριακού, η Τουρκία θα πρέπει να ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις της. Γι' αυτό μιλώ για λύση των τουρκικών προδιαγραφών. Αν δεν ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις της, τότε η Τουρκία θα μας οδηγήσει σε νέο αδιέξοδο του Κυπριακού, το οποίο ενδεχόμενο να έχει όμως και κάποιο σοβαρό κόστος πάνω στην εθνική μας υπόθεση. Δεν είναι επικίνδυνο η απόρριψη της ζωνικής κοινοτικής ομοσπονδίας, δεν είναι επικίνδυνο να οδηγήσει σε οριστικό ναυάγιο? Ήδη οι συνομιλίες βρίσκονται σε ναυάγιο. Τις συντηρούμε ουσιαστικά με τεχνητούς όρους τις συνομιλίες. Όπου επήλθε πρόοδος σε εισαγωγικά, εάν κάποιος κοιτάξει προσεκτικά, είναι νέες υποχωρήσεις που έχουμε κάνει εμείς ικανοποιώντας τουρκικές απαιτήσεις. Σε κανένα ζήτημα, και το τονίζω, σε κανένα ζήτημα η τουρκική πλευρά, είτε μικρό είτε μεγάλο, δεν έχει κάνει συμβιβασμούς, δεν έχει δεχθεί οτιδήποτε που να οδηγήσει σε μια νέα σύμπτυση. Φτάσαμε στο περιουσιακό, ακόμα στο εδαφικό δεν έχουμε μπει, και έχει αποκαλυφθεί όλη η τουρκική ακραία, θέλετε, πολιτική, η οποία στηρίζεται σε πρώτο στάδιο στη διχοτόμηση και σε δεύτερο στάδιο στον πλήρη έλεγχο της Κύπρου και στη μετατροπή της σε τουρκικό προτεκτοράτο. Άρα βρισκόμαστε σε έναν αδιέξοδο σήμερα. Και αν θα αναζητήσουμε να σπάσουμε αυτό το αδιέξοδο με νέες υποχωρήσεις, τότε θα επιβεβαιωθεί κάτι που έλεγα και παλιότερα, ότι δεν είναι δύσκολη η λύση του Κυπριακού. Δύσκολη είναι η δίκαιη λύση του Κυπριακού. Και η διζωνική δικαιοτική ομοσπονδία αποδεικνύεται και σήμερα από τις θέσεις που καταθέτει η τουρκική πλευρά, αλλά και από τις δικές μας θέσεις της ελληνικής πλευράς, ότι για να εφαρμοστεί θα πρέπει να νομιμοποιείται η διχοτόμηση. Είναι αυτό που λέει ο κ. Ζακιντζή, θέλει πλειοψηφία πληθυσμού και γης στο λεγόμενο τουρκοκυπριακό συνιστό κράτος. Άρα εκείνη απηγή και μέσα από εδώ. Αυτό δεν είναι διχοτόμηση. Τι είναι διχοτόμηση? Απλά θα είναι νόμιμη η διχοτόμηση πλέον. Και με κατάρρευση της κυπριακής δημοκρατίας. Ή θα πρέπει για να εφαρμοστεί τη ζωνική δικαιοτική ομοσπονδία να γίνει αυτό που πρότεινε η δική μας πλευρά με τη στήριξη και των ηγεσιών του ΑΚΕΛ και του Δημοκρατικού Συναγερμού, να εφαρμόσουμε στην Κύπρο ένα σύστημα apartheid. Δηλαδή, αν θα εφαρμοστεί η ελεύθερη εγκατάσταση, το δικαίωμα της ελεύθερης εγκατάστασης, τότε οι Ελληνοκύπροι που θα εγκατασταθούν στο λεγόμενο τουρκοκυπριακό συνιστό κράτος θα στερούνται των δημοκρατικών ελευθεριών. Δηλαδή, η άσκηση των δημοκρατικών ελευθεριών θα εξαρτάται όχι από το χρώμα, όπως ήταν στην Νότια Αφρική, αλλά από την εθνική καταγωγή ενός πολίτη. Γι' αυτό είπα πρώτα ότι τη ζωνική δικαιοτική ομοσπονδία. Κύριε Λίκα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτήν τη συνέντευξη. Εύχομαι καλή συνέχεια στον αγώνα της Συμμαχίας Πολιτών. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Να είστε καλά.